Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο του μηχανογραφημένου συστήματος των δικαστικών υπηρεσιών, που ξεκίνησε πιλωτικά από εδώ και θα αποτελέσει πρότυπο για τα δικαστήρια όλης της χώρας. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης συνόδευε ο πρόεδρος του Τιμελού Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Αρεοπαγίτης Αντώνης Τσαλαπόρτας, με τον οποίο επισκέφθηκαν σχεδόν όλα τα γραφεία που έχουν μηχανοργανωθεί. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα. Και ξέρετε, τα πρώτα βήματα, όσο και αν φαίνονται μετά από την παρέλευση κάποιων ετών ότι ήταν πολύ εύκολα, τελικά είναι τα πιο δύσκολα. Διότι πρέπει ένα σύστημα το οποίο είχε μάθει επί δεκαετίες να λειτουργεί με έναν ανορθόδοξο τρόπο και πολλαπλώς καθυστερημένο, θα πρέπει να μπει σε μια νέα εποχή. Αυτό έχει μια δυσκολία. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ, να επιληθούν προβλήματα κατά τρόπο άμεσο. Ήδη υπάρχουν τρομερές βελτιώσεις στον τρόπο της οργάνωσης και θεωρώ ότι στο επόμενο δίμηνο η βελτίωση του συστήματος θα είναι θεαματική. Η ανταπόκριση και των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, αλλά και των υπαλλήλων των δικαστικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης ήταν ιδιαίτερα θετική. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα μας υπέδειξαν και τρόπους καλυτέρευσης του συστήματος για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στην ταχύτητά του, και θέλω να πω ότι αποχωρώ από τη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα ικανοποιημένος όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση, η οποία περιττό να σας πω θα αποτελέσει και παράδειγμα για τα δικαστήρια της χώρας συνολικά. Ερωτηθείς για τις εξελίξεις σχετικά με τη δήλωση υπόθεν έσχεσης από τους υπόχρεους δημόσιους και ιδιωτικούς λειτουργούς, ο κύριος Κοντονής ξεκαθάρισε πως αυτή συμβάλλει στην εμπέδωση από τους πολίτες της έννοιας της ισονομίας, χωρίς εξαιρέσεις, στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Θεωρώ ότι η δήλωση που έχει κάνει ο αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, καλύπτει. Και δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτα περισσότερο. Μένω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε ότι η δήλωση υπόθεν έσχεσης μπορεί να κατατίθεται με ηλεκτρονικό τρόπο, γιατί εκεί υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση. Επομένως αυτό το πρόβλημα λύεται κατά τρόπο κυρίαρχο, δεν θα αφισβητηθεί άλλη φορά. Και λεπτομέρειες, από ό,τι πληροφορηθήκατε κι εσείς, εμπλουτισμού της κοινή υπουργική απόφαση υπήρξαν νομίζω χθες και σήμερα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Για το ζήτημα της ποινικής μεταχείρισης της ευθανασίας που επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε πως το σχέδιο του ποινικού κώδικα που έχει παραδοθεί δεν μεταβάλλει την ποινική μεταχείριση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το σχέδιο του ποινικού κώδικα, το οποίο μου έχει παραδοθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, δεν μεταβάλλει την ποινική μεταχείριση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αναφέρομαι στο ποινικό σκέλος. Ξέρετε, το θέμα της ευθανασίας είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί χρόνια και θα απασχολεί και για χρόνια τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά όμως το θέμα της ποινικής μεταχείρισης, το άρθρο 300 του ποινικού κώδικα δεν θα υπάρξει μεταβολή. Ο κύριος Κοντονής επισκέφθηκε και τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπου είχε επαφές με εκπροσώπους της διοίκησης για τρέχοντα ζητήματα του κλάδου, αλλά αντιμετώπισε διαμαρτυρίες του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης και της Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας Δικηγόρων, κυρίως για το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που προωθεί η κυβέρνηση.